κάτσε μετά. Εγώ δεν αντέχω, Πέτρο μου. Με δύο πυρουνάκια πάμε. Είναι, μην μου πεις κάτι, πάμε δεν μπορώ. Να ξεκινήσουμε λίγο τη διαδικασία. Με το καλό, με το καλό. Να μην μου το λέγατε, παιδιά. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Με το καλό. Ο Πέτρος μας. Κάντε ένα κοντινό. Δεν κρατιέσαι. Δεν γίνεται άλλο. Να μην το ξέρουνε. Εντράσου μου δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποια πράγματα. Μας εσύ, τι έγινε. Λοιπόν, με το καλό, ο Πέτρος μας θα γίνει μπαμπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήθελα όλο αυτό το χαμό. Απλά ναι, ήθελα να τις έχω δείξει κάτι φωτογραφίες της Facebook. Είμαι πολύ χαρούμενος, ναι. Θα μπω κι εγώ μέσα στο κλαμπ, φίλε Γιώργο. Να δω πώς είναι. Αληθεύει τώρα αυτό, κάτσε γιατί τα ξέρεις. Είσαι και Γιώργος να μάθει λεπτομέρειες. Θα μπω κι εγώ μέσα σε αυτό. Έχεις κοπέλα, εγώ δεν το ξέρα. Ναι, όχι, τι λες. Γιατί μου λέει, εγώ μόνος που μου λέει, να βγούμε κανένα βράδυ και λόγω μου. Όχι, ναι, φυσικά έχω απλά τα προσωπικά μου. Έχω, ναι, ήδη. Είμαι χρόνια με τη σχολή. Είσαι χρόνια. Παντόφλα δηλαδή, κανονική. Παντόφλα κανονικά. Πόσα χρόνια, κάτσε κάποια στιγμή. Απλά, ναι, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Παντρεύτηκες ή όχι. Είσαι παντρεμένος. Παντρεύτηκα πριν μια εβδομάδα. Αλήθεια λες τώρα. Δεν θέλω γενικά. Παντρεύτηκες με γάμο κανονικό. Θα μας κάλεσε στο γάμο. Δεν το τρέπεσε λίγο. Καλά, τώρα είμαι έξαλλη. Θα σας πω, περίμενε. Έκανα ένα πολιτικό γάμο πριν μια εβδομάδα. Σε ποιο δημαρχείο? Έκανα ένα πολιτικό γάμο πριν μια εβδομάδα. Κάτσε ρε φεϊ, κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ, μαγείρεμε. Δεν είναι μια καλή εκπομπή. Τουλάχιστον να βγάλουμε κάποια αίτηση με το σύνδεσμο. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, πού παντρεύτηκες? Τίποτα, έκανα ένα πολιτικό γάμο πριν μια εβδομάδα. Σε ποια? Τώρα είμαι έτοιμος να γίνω μπαμπάς, Γιώργο. Μπράβο. Είναι πόσο μηνών? Μπήκαμε στον 8ο. Σε ποιο? Αγοράκι, περίμενε τώρα. Αγοράκι, κοριτσάκι. Λέγε τώρα να δω αν θα πέσουμε. Τι? Λέγε, ρίχτω τώρα. Αγοράκι, κοριτσάκι. Στον 8ο μήνα ξέρουμε. Είναι αυτό που ήθελα από πολύ μικρός και είναι κοριτσάκι. Να μαγειρέψω τώρα. Ναι, θα μαγειρέψω. Μπράβο, ρε Πέτρο, άντε με το καλό. Με το καλό. Με ένα πόνο, πώς το λέω. Πλάκα έκανα που δεν μας κάλεσες. Θα κάνουμε ένα ωραίο. Εννοείται, θα κάνουμε ένα μεγάλο. Θα κάνετε και θρησκευτικό ή μαζί με τα παιδιά? Εννοείται, θα κάνουμε και τα πρώτα. Θα τα κάνεις πρώτη φορά εδώ στην τηλεόραση. Θα σύρει στο χορό. Μπράβο, εγώ θα σύρει στο χορό. Στο πάρτι, στο γλέντι. Εννοείται, θα κάνουμε μεγάλο πάρτι. Εντάξει, τώρα φεύγω, μαγειρέψε, βγήκε η είδηση. Το πήραμε. Χαρούμενο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις εγκυμονούσες, γιατί είναι δύσκολη όλη αυτή η περίοδος. Μπράβο και στις εγκυμονούσες και στους μελλοντικούς μπαμπάδες που περνάνε όλο αυτό. Αλλά είναι πολύ χαρούμενο και είμαι πολύ, πολύ ευτυχισμένος. Με το καλό και με έναν πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.